Πάμε στον κύριο Γιασεμίδη να του πούμε καλημέρα. Γεια σας κύριε Γιασεμίδη μου. Πολύ καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είδαμε το τι έγινε τις τελευταίες 15 μέρες. Δεν ξέρω αν είναι ο κόσμος που άρχισε και φώναζε ή τα κόμματα που άρχισαν και φώναζαν και είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν γνώμη και να επαναφέρουν κάποια από τα μέτρα που ίσχυαν πιο πριν με τον μηδενικό ΦΠΑ, κύριε Γιασεμίδη. Και τελικά, αν αυτό είναι μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης κατάστασης, η οποία θα μας έρθει, ποια θα ήταν αυτά τα υπόλοιπα μέτρα που θα βάζατε σε αυτόν τον κύκλο για να βοηθηθούν όντως οι πιο φτωχοί, έτσι, αυτοί που παίρνουν 14.500 ευρώ, αλλά και για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης που μας είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, όπως έχει ανακοινωθεί όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ. Αυτό θα είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχει ανακοινωθεί τερματισμός ή για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι ο μειωμένος ΦΠΑ. Οπότε, αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε την πλήρη λίστα των μέτρων. Θα αναμένουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, φαίνεται από τις προηγούμενες περιόδους ότι το οριζόντιο μέτρων του μηδενικού ΦΠΑ είχε σωματωθεί εντός των τιμών, οπότε σιγά σιγά βλέπουμε να μειώνεται η δραστικότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι περισσότερο ήταν πολιτική απόφαση, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν για την κατάργηση των μέτρων. Θα πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο τα δύο σοβαρά προβλήματα πέραν της ακρίβειας είναι τα επιτόκια και το κόστος της ενέργειας. Με τα επιτόκια φαίνεται υπάρχει μια πτωτική τάση και αναμένουμε την απόφαση την Πέμπτη. Ναι. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μείωση των επιτοκίων και τα ζητήματα όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δυστυχώς παραμένει σε υψηλά επίπεδα για τους καταναλωτές την ίδια στιγμή που και ο πληθωρισμός παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί κοντά στο 2% παραμένει θετικός. Τώρα όσον αφορά τα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν παραλαμβάνουμε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση είναι ένα μέσο μεταφοράς πλούτου από τα καλά δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία προς τους πολίτες, παραχωρώντας κάποιες φορολογικές εκτόσεις ή παραχωρώντας, αυξάνοντας το αφορολόγιο, κάτι που εξετάζεται θεωρώ αυτή τη στιγμή. Έχει αναφέρει ο Υπουργός ότι η φορολογική μεταρρύθμιση μεταφέρεται για το 2025, οπότε δεν θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποια μέτρα στον προϋπολογισμό. Ναι, μέχρι το 2026, είπε, αρχές του 2026. Άρα, ναι, στο 2025 τέλος ναι, πάμε. Ναι. Κάποια μέτρα, είπε, θα φέρει το 2025 με την ολοκλήρωση του το 2026. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε ποιες ομάδες του πληθυσμού χρειάζονται ενίσχυση των επιδομάτων για να προχωρήσουμε στις ανάλογες διευθετήσεις. Όμως, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός που αφορά την επιδοματική πολιτική ή την φορολογική μεταρρύθμιση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν, να προχωρήσουμε με τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, διότι το κόστος του ρεύματος και το κόστος ενέργειας αποτελεί ένα εμπόδιο στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Και να υπάρξουν αυτές οι συνθήκες που να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το δημόσιο. Πράσινη μετάβαση, έρχεται και πράσινη φορολογία όμως. Βεβαίως ο Υπουργός Οικονομικός σε μια πρόσφατη, σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε πει και είχε αναφέρει ότι δεν είναι ό,τι μας πούν που θα κάνουμε. Ενδεχομένως να μπορούμε λίγο να το καθυστερήσουμε. Ναι, νομίζω υπάρχει μια διαφωνία ή διαμαρτυρία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη πράσινη φορολογία. Διότι δημιουργεί έναν αρνητικό, αν θέλετε, μειονέκτημα, όσον αφορά επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, όσον αφορά την πλοιοδιαχείριση και την άπλωση πλοίων, αντιλαμβάνεστε ότι η Κίνα έχει λιγότερα αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την πράσινη φορολογία, κάτι που δημιουργεί αυτόματα αρνητικά συνέπειες στις επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε υπάρχει μια συζήτηση στο να υπάρξει αυτή την επέκταση της περίοδου που θα πρέπει να εφαρμοστεί η πράσινη φορολογία και αυτό είναι που συζητείται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ο Υπουργός είχε κάνει λόγο ότι βρίσκει, αν θέλετε, θετικούς και άλλους υπουργούς οικονομικών. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση των αντισταθμιστικών μέτρων, εάν και εφόσον εφαρμοστεί η πράσινη φορολογία, διότι έχει αναφερθεί ότι θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Δηλαδή, οτιδήποτε κέρδος έσοδα θα έχει η κυβέρνηση θα πρέπει να τα παραχωρήσει ως αντισταθμιστικά μέτρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι αντισταθμιστικά μέτρα
θα πρέπει καταρχάς να στοχεύσουν τις ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Κάποιον από αυτόν το επιπρόσθετο έσοδο θα πρέπει να διοχευτεί μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης. Και τρίτον, θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μειωθεί το βάρος ή το κόστος στις κυπριακές επιχειρήσεις, διότι αντιλαμβάνεστε αυτό το κόστος στην τελική θα μετακυλιστεί στον Κύπριο καταναλωτή. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο ενδεχομένως μπορεί να είναι και τελείως ατυχές, αλλά θυμάστε που πληρώναμε για τη σακούλα, την πλαστική. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω πού είναι όλα αυτά τα χρήματα, ποιος τα μάζεψε, πώς επιστράφηκαν πίσω για σκοπούς της πράσινης μετάβασης ενδεχομένως. Δεν έχω ακούσει κάτι. Υπάρχει όμως μια διαφορά, διότι η πράσινη φορολογία είναι πολύ μεγαλύτερη από το... Ναι, το ξέρω. Απλώς έδωσα ένα παράδειγμα για τα πιο μικρά. Είναι όπως για παράδειγμα λέμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με τη λειψιδρία και ακούω ότι θα πάμε να αγοράσουμε μηχάνημα που θα κάνουμε τεχνητή βροχή. Εμένα λίγο αυτό με αγχώνει, επειδή τα πιο μικρά δεν τα έχουμε κάνει ακόμη όπως θα έπρεπε. Χαριτολογώντας, κάποιος συνάδελφος ανέφερε ότι έχετε δει τι έχει συμβεί στο Ντουμπάι όταν τους ξέφυγε λίγο όσον αφορά την τεχνική βροχή. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια στην Κύπρο. Μα το θέμα είναι αν μας ξεφύγει εμάς, δεν ξέρω αν θα είναι πολύ λιγότερο. Δεν έχουμε δείξει ακόμη ότι μπορούμε κάποια πράγματα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ Βουλής και κυβέρνησης για τα αντισταθμιστικά μέτρα γενικότερα, ώστε εκεί και όταν επιβληθεί η πράσινη φορολογία να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις αλλά και στον Κύπριο πολίτη τα μέτρα εκείνα που θα απαυλύνουν το επιπλέον κόστος το οποίο θα υπάρχει. Οπότε, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση και να μην βρεθούμε σε ένα σημείο όπου θα επιβληθεί η φορολογία χωρίς τα αντισταθμιστικά μέτρα, θα πρέπει ο διαρρός αυτός να ξεκινήσει άμεσα. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή το είδαμε ότι μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως να αποφασιστεί και άλλη μείωση στα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέχρι τώρα είχαμε μία μείωση ή δύο μειώσεις. Είχαμε δύο μειώσεις, 0,25 τον Ιούνιο, 0,25 τον Σεπτέμβριο και αναμένεται ακόμα ένα 0,25, διότι τα στοιχεία του πληθωρισμού φαίνεται να κινούνται λίγο κάτω από το 2% που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Τράπεζες, οπότε αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να θεωρείται δεδομένο η περαιτέρω μείωση του 0,25. Ακολουθούμε εμείς οι τράπεζες μας στην Κύπρο να ακολουθούν σε δύο αυτές τις. Φαίνεται ότι σταδιακά ακολουθούν με μια μικρή καθυστέρηση. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι τα δάνεια τα οποία θα επηρεάζονται είναι αυτά που η επιτοκιακή τους κοστολόγηση είναι βασισμένη με βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή κάποιος που έχει σταθερό επιτόκιο αντιλαμβάνεται ότι κάποια διαφοροποίηση στις δόσεις του. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιασημίδη. Καλή εβδομάδα.